Χαίρετε, κυρία Φαρβέ, Τι κάνετε. Πολύ καλά, Βαρβάρα, ευχαριστώ. Για να προωθήσουμε την υποστήριξη και τη συμμετοχή τη οικογένεια στη φροντίδα του ασθενού, αναγνωρίζουμε προεγχειρητικά το υποστηρικτικό περιβάλλον του και τον υπεύθυνο τη φροντίδα του μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Ποιο από εσά θα φροντίσει την κυρία Φαρβέ στο σπίτι? Στη συνέχεια, αξιολογούμε την ικανότητα αυτών να υποστηρίξουν τον ασθενή κατά τη διάρκεια τη θεραπεία και τη αποκατάσταση. Εάν χρειαστεί, συζητάμε την πιθανότητα ανέβρεση επιπλέον βοήθεια από μια υπηρεσία κατοίκων νοσηλεία. Είχα σπάσει το πόδι μου και με είχε βοηθήσει μια χαρά μετά από αυτό. Ποτέ μου δεν χειρουργήθηκα η ίδια, αλλά φροντίζω τα παιδιά μου. Και νομίζω ότι θα μπορέσω να φροντίσω και τη μητέρα μου. Στη συνέχεια, αξιολογούμε το βαθμό κατανόηση από πλευρά ασθενού και οικογένειά του σχετικά με τη χειρουργική επέμβαση και τι αναμενόμενε απαιτήσει τη φροντίδα συμπεριλαμβανομένων των πολιτισμικών συνηθειών και των θρησκευτικών αντιλήψεων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη φροντίδα. Επίση, αξιολογούμε το επίπεδο ανησυχία. Ιδιαίτερα, σημειώνουμε το πόσο θα επηρεάσει η επέμβαση την καθημερινή ρουτίνα, καθώ και οποιονδήποτε φόβο έχουν σχετικά με την έκβαση τη επέμβαση ή την ικανότητά του να φροντίσουν τον ασθενή μετά από αυτή. Συμπεριλαμβάνουμε την οικογένεια κατά την ενημέρωση του ασθενού, γιατί μπορούν να τον βοηθήσουν να προετοιμαστεί καλύτερα και μπορούν να βοηθήσουν στην εφαρμογή των μεταχειρητικών ασκήσεων. Για παράδειγμα, του αναφέρουμε για τι προεγχειρητικέ απαγορεύσει τροφών και ποτών. Για φάρμακα που επιτρέπεται η χρήση του στο πρωί τη επέμβαση και για την προετοιμασία τη περιοχή τη επέμβαση το απόγευμα πριν από αυτή. Κυρία Φαρβέ, στο βάθο του διαδρόμου υπάρχει χώρο αναμονή και εκεί μπορείτε να περιμένετε ενώ χειρουργείται η κυρία Φαρβέ. Επίση, του εξηγούμε τι να περιμένουν στο χειρουργείο και στο δωμάτιο ανάνυψη. Και για να ξέρετε, σε περίπτωση που έχετε κάποιε ερωτήσει, υπάρχει πάντα ένα μέλο του προσωπικού να σα απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση. Θέλω να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Διδάσκουμε στην οικογένειά του τι μεταχειρητικέ ασκήσει, τα μέτρα ελέγχου του πόνου και τον τρόπο φροντίδα. Για να ενδυναμώσουμε τη διδασκαλία μα, παρέχουμε γραπτές οδηγίε, ενημερωτικά ή βίντεο όπω απαιτείται. Αυτό θα μα βοηθήσει όταν πάμε στο σπίτι, για να μπορέσουμε να θυμηθούμε πώ γίνεται. Το δωμάτιο τη μητέρα σα βρίσκεται στο δεύτερο όροφο στο σπίτι. Ναι, είναι στο δεύτερο, αλλά υπάρχει μπάνιο εκεί, στον ίδιο όροφο. Απαντάμε πάντα σε όλε τι ερωτήσει των μελών τη οικογένεια, αλλά χωρί να ξεχνάμε τι πολιτισμικέ ιδιαιτερότητε και χωρί να παραβιάζουμε του κανόνε του απορρίτου ή του κανονισμού. Ξέρω ότι δεν πρέπει να φάει τίποτα από το στόμα μετά τα μεσάνυχτα, αλλά τι θα γίνει με τα χάπια τη πίεση που παίρνει. Ζητάμε από τον ασθενή και την οικογένειά του να μα επαναλάβουν σημαντικέ πληροφορίε. Ξεκαθαρίζουμε τι όποιε παρανοήσει μπορεί να έχουν. Να τη το δώσετε με μια γουλιά νερό. Θα το πάρει πριν από την επέμβαση. Ωραία, ευχαριστώ. Κυρία Φαρβέ, ξέρω ότι μιλήσαμε για πολλά. Εάν έχετε ερωτήσει, σα παρακαλώ να μου τι πείτε. Θα πάω να ετοιμάσω κάποια πράγματα τώρα και θα γυρίσω να σα δώσω λιγάκι. Χάρηκα που σα γνώρισα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να βεβαιωθείτε ότι λύσατε όλε τι απορίε σα, εντάξει.